Ραζδάη Καπών, εσείως τελείωσε μια θητεία ιδιαίτερα δύσκολη, έτσι, με τα πάνω της και τα κάτω της, τελειώνει λίγες ημέρες. Ήθελα να μου πείτε τι γεύση σας έχει αφήσει, γλυκόξινη, γλυκόπικρη, γλυκιά, πικρή, έχει γεύση? Έχει σίγουρα γεύση. Υπήρξαν πολλές στιγμές ικανοποίησης, γλυκές στιγμές, και υπήρξαν και αρκετές στιγμές πικρίας, γιατί η δουλειά στα οικονομικά είναι μια δουλειά πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά όταν καλείς σε μια κατάσταση πολύ άσχημη για το σύνολο της χώρας και των πολιτών, σε μια κατάσταση έντονης κρίσης, να αντιμετωπίσεις έναν παντελώς χρεοκοπημένο και ανοργάνωτο στις οικονομικές του υπηρεσίες Δήμο και να προσπαθήσεις να φέρεις εις πέρας όλο αυτό το πολύ δύσκολο έργο. Τα καταφέρατε όμως, όπως φαίνεται. Η αίσθηση δικιά μου, αλλά νομίζω και όλου του κόσμου, είναι ότι αυτό που ήταν ένα βασικό μας σύνθημα πριν από τις εκλογές του 2010, ότι θα νοικοκυρέψουμε το Δήμο, νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταφέρει. Γιατί είναι και πεποίθηση όλης της παράταξης ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί, τότε υπάρχει δυνατότητα να ευημερούν και οι άνθρωποι. Και νομίζω ότι αυτό η διοίκηση Μπουτάρη το έχει κάνει πράξη. Πάντως, πολύ λιτότητα, πολύ δυσαρεστημένη. Καταφέρατε να βάλετε σε τάξη το Δήμο, αλλά δεν βγήκαν έτσι πολλά χρήματα προς τους δημότες, προς τους πολίτες. Ήσασταν πάρα πολύ σφιγμένοι. Κοιτάξτε, αν δείτε, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου μειώθηκε κατά 50% από το 2009 στο 2011. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες και να έχουμε τη δυνατότητα να ξοδεύουμε χρήματα εκεί όπου φανταζόμασταν ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί που δημιουργήθηκαν συγκεκριμένες ανάγκες, θα έλεγα, που αφορούν κυρίως στα θέματα της κοινωνικής πολιτικής. Άρα όλες οι δραστηριότητες του Δήμου σε πολλά σημεία έχουν μειωθεί αρκετά, αλλά νομίζω ότι αυτό που επικράτησε είναι η λογική, η εκλογήκευση των δαπανών, και αυτό που αυξήθηκε πάρα πολύ είναι οι δαπάνες για την κοινωνική πολιτική, οι οποίες υπερδιπλασιάστηκαν στο επίπεδο του προϋπολογισμού του Δήμου και γίνανε ακόμη μεγαλύτερες και με τη συνδρομή ιδιωτών, επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίοι συνδράμαν το κοινωνικό έργο του Δήμου. Υπήρχε μια συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Υπήρχε μια διάθεση να στηρίξει τις δράσεις σας, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μεγάλη, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διάθεση και από τις επιχειρήσεις και από τους ιδιώτες και από τα ιδρύματα και της πόλης και της Ελλάδος και του εξωτερικού να στωθούν αρρωγή στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος και συνεχίζει να κάνει για να βοηθήσει αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη, τους άνεργους, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βρεθεί εκτός κοινωνικού ιστού σήμερα, και να προσπαθήσουμε να τους επαναφέρουμε και να τους ενσωματώσουμε μέσα στην ζωντανή κοινωνία της πόλης. Πάντως, το τελευταίο, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, είδαμε και μια ιδιαίτερη έτσι προσέγγιση στους νέους. Μέσα από σεμινάρια, μέσα από ημερίδες, νεανική επιχειρηματικότητα, πολλή καινοτομία στην ατζέντα σας. Αυτό τι δηλώνει, τι προσδοκίες δημιουργεί αυτή η κίνησή σας για τους νέους? Γιατί να πω κάτι, αυτό που τα μηνύματα που παίρνω εγώ από την αγορά, και οι περισσότεροι, είναι ότι ο δήμαρχός μας, λόγω της ηλικίας του, όπως λένε χαρακτηριστικά, είναι απομακρυσμένος πολύ από την νεολαία και ότι δεν τους έχει κάνει να νιώσουν ότι είναι κοντά τους. Αυτό θέλετε να καλύψετε με αυτές τις ημερίδες? Εγώ θα έλεγα ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Πιστεύω ότι ο δήμαρχός μας είναι πάρα πολύ νέος στο μυαλό και στην ψυχή και είναι πολύ νεότερος από ανθρώπους που είναι πολύ νεότεροι ηλικιακά από αυτόν. Οι δράσεις τις οποίες έχουμε αναπτύξει έχονται μετά από δικές του παροτρύνσεις και οδηγίες, ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στους νέους ανθρώπους αυτής της πόλης, οι οποίοι μαστίζονται και από πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνεργοι. Η Θεσσαλονίκη είναι πρωταθλήτρια πόλη στην ανεργία σε όλη την Ελλάδα, δυστυχώς, και ειδικότερα στο θέμα των νέων και των γυναικών
και εκεί διεκδικούμε τα πρωτεία. Αυτό λοιπόν που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι τρία πράγματα. Πρώτον, να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τα οποιαδήποτε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα υπάρχουν, τα οποία μπορεί να μην λύνουν τα προβλήματα της ανεργίας των νέων, αλλά προσφέρουν κάποια οικονομική βοήθεια και κυρίως κάποια εκπαίδευση πάνω σε καινούργιες δεξιότητες, οι οποίες είναι πιο χρήσιμες στη σημερινή εποχή και οι άνθρωποι αυτοί δεν τις κατέχουν. Το δεύτερο που κάναμε είναι να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με την επιχειρηματική κοινότητα της πόλης και με το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, που είναι ο μοναδικός διεθνής οργανισμός ο οποίος εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και για όλα αυτά τα χρόνια παρέμεινε αναξιοποιητός και ξεκομμένος και από το Δήμο και από τους επιχειρηματίες της πόλης, και να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μαζί μια μελέτη, ένα πρόγραμμα όπου να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς της Θεσσαλονίκης, ποιες είναι οι δεξιότητες που υπάρχουν, τι λείπει, και να οθήσουμε ανθρώπους να ασχοληθούν με αυτό το οποίο λείπει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο να καλυφθούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Βγήκε κάποιο συμπέρασμα σε αυτό το τομέα? Αυτό είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί και θα μας δώσει και συγκεκριμένα αποτελέσματα και κατευθύνσεις, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν και από τα πανεπιστήμια της πόλης και από τις ιδιωτικές σχολές εκπαίδευσης της πόλης και από τους ίδιους τους δημότες και τους πολίτες της πόλης. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι ο Δήμος δεν είναι ο ίδιος επιχειρηματίας. Το μοντέλο ότι ο Δήμος κάνει προσλήψεις για να μειώσει την ανεργία στην πόλη έχει πεθάνει. Όλοι γνωρίζουμε τους πολύ αυστηρούς περιορισμούς τους οποίους και εμείς έχουμε στο θέμα του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Ο πληθυσμός του Δήμου έχει μειωθεί περίπου κατά 1.500 άτομα μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια, από τους 5.200 περίπου υπαλλήλους στους 3.500, στους 3.600. Αλλά εμείς προσπαθούμε με ενέργειες που κάνουμε να δείξουμε και να δράσουμε σαν καταλύτες εκεί που πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την πόλη, και να οθήσουμε τους επιχειρηματίες ή νέους ανθρώπους που θέλουν να επιχειρήσουν να προσπαθήσουν στους συγκεκριμένους τομείς. Να προσπαθήσουν να κάνουν και πράγματα, να συμμετάχουν στις δράσεις, αλλά όχι πάντα εθελοντικά. Γιατί ο θελοντισμός καλός, αλλά οι νέοι έχουν ανάγκη και από εργασία. Τελευταία βλέπουν πολλές δράσεις τρέχουν, αλλά εθελοντικά. Κοιτάξτε, ο εθελοντισμός είναι ένα πράγμα. Και η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη ήταν όντως πάρα πολύ πίσω στο να ανακαλύψουμε όλοι μας πτυχές του εαυτού μας, της παρέας μας, της οικογένειάς μας και να έχουμε κάποια εθελοντική δράση. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι το οποίο λέγεται εργασία και αμοιβή. Διότι για να μπορέσει να υπάρξει εθελοντισμός πρέπει κάποιος να έχει καλύψει πρώτα τις βασικές του βιωτικές και βιοποριστικές ανάγκες, διότι αλλιώς δεν υπάρχει ούτε η διάθεση ούτε η δυνατότητα. Άρα και ο εθελοντισμός είναι ένας τομέας στον οποίο δίνεται μεγάλη έμφαση, αλλά κυρίως έμφαση δίνεται από το Δήμο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσα στον ίδιο στο Δήμο. Οπότε τώρα, εφόσον ξαναπάρετε την ψήφο εμπιστοσύνης των Θεσσαλονικαίων, ποιες θα είναι πλέον οι νέες σας προτεραιότητες? Σαφώς πάλι στην πρώτη θέση ήταν οι νέοι. Νομίζω ότι αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η μείωση της τρομακτικής ανεργίας που υπάρχει στην πόλη και δει στον τομέα των νέων και των γυναικών. Άρα και οι δικές μας υπηρεσίες θα έχουν σαν στόχο πραγματικά να προσπαθήσουν να δώσουν ευκαιρίες δουλειάς σε περισσότερο κόσμο μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, στρατηγικές ανάπτυξης και σκέψεις. Οπότε τώρα που μπήκε σε τάξη λίγο το Ταμείο του Δήμου, θα αρχίσουν να φεύγουν χρήματα πέρα από την κοινωνική, έτσι, πολιτική και σε άλλους τομείς? Καταρχάς έχουν φύγει, όπως λέτε κι εσείς, χρήματα προς όλους τους δημότες. Διότι το πρώτο πράγμα που έκανε αυτή η διοίκηση σε μια εποχή κρίσης και με μειούμενο τον προϋπολογισμό της ήταν να μειώσει τα δημοτικά τέλη προς όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους δημότες κατά 21% περίπου, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα και σε μια πόλη όπου είχε από τα ακριβότερα δημοτικά τέλη σε όλη την Ελλάδα.
Άρα με αυτή την έννοια ο Δήμος από την καλύτερη και χρηστότερη διαχείριση των οικονομικών του, ένα κομμάτι το διέθεσε σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη αυτή την εποχή και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Ένα. Και δεύτερον, επέστρεψε και ένα κομμάτι από αυτό το πλεόνασμα πίσω σε όλους τους δημότες και τις επιχειρήσεις της πόλης. Και νομίζω ότι μέσα από συγκεκριμένες δράσεις εξοικονόμησης πόρων θα καταφέρει να μειώσει ακόμη περαιτέρω τα δημοτικά του τέλη και στο μέλλον. Και τώρα ο αγώνας πώς προχωράει των εκλογών, λίγες ημέρες μέχρι... Νομίζω ότι είμαστε πια στην τελική ευθεία. Νομίζω ότι ο κόσμος της πόλης αντιλαμβάνεται την πάρα πολύ καλή δουλειά η οποία έχει γίνει σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί πρέπει να υπολογίσουμε ότι εκτός από την οικονομική κρίση η διοίκηση αυτή είχε να αντιμετωπίσει και ένα τελείως καινούριο νομικό πλαίσιο, το οποίο ήταν η εφαρμογή του Καλλικράτη με όλα τα καλά και τα μειονεκτήματά του, το οποίο δημιούργησε πάρα πολλές δυσλειτουργίες τουλάχιστον κατά τον πρώτο χρόνο άσκησης της διοίκησης. Νομίζω λοιπόν ότι τηρουμένων των αναλογιών και των οικονομικών συνθήκων έχουμε πάει καλά, ο κόσμος αυτό μας το αναγνωρίζει και νομίζω ότι θα μας δώσει την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο μας με μια καινούρια θητεία, όπου θα μπορέσουμε πλέον να μπούμε σε μεγαλύτερο βάθος και να είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί σε όλους τους τομείς, από την κοινωνική πολιτική μέχρι την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη δημιουργία έργων, υποδομής και την επιβοήθηση της επιχειρηματικότητας στην πόλη μας. Πάντως ταράξατε λίγο τα νερά αυτής της πόλης με τις ακραίες τάσεις σας, είτε σε θέματα θρησκείας, είτε στο θέμα της επίθεσης φιλίας με την Τουρκία. Είχε λίγο απ' όλα αυτή η θητεία. Νομίζω ότι για δεν κάποιον... ήταν έτοιμη πόλη νομίζω για αυτά. Ναι, νομίζω όμως ότι η πόλη έχει γυρίσει σελίδα. Θέματα τα οποία αποτελούσαν ταμπού για τους ανθρώπους και την πλειοψηφία του πληθυσμού της πόλης, σήμερα τα θεωρούμε κεκτημένα μας και εκεί πάνω προσπαθούμε να χτίσουμε και το μέλλον αυτής της πόλης. Η θεώρησή μας και η θεώρηση του Γιάννη του Μπουτάρη ότι μια πόλη που δεν έχει μνήμη δεν μπορεί να έχει παρόν και μέλλον, νομίζω ότι αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο από όλο τον πληθυσμό της πόλης σήμερα πια. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους γείτονές μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από το παρελθόν αυτής της πόλης. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με τεράστια αρχαιοελληνική, βυζαντινή και σύγχρονη ελληνική ιστορία. Είναι μια πόλη ελληνική, η οποία όμως έχει και το προσόν να έχει έντονο εβραϊκό παρελθόν και έντονο οθωμανικό παρελθόν. Άρα η ανάδειξη αυτού του παρελθόντος μας δίνει τη δυνατότητα να φέρουμε κοντά μας μεγάλα κομμάτια πληθυσμού από άλλες χώρες και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν στόχος μας, το είχαμε βάλει σαν προτεραιότητα, το πετύχαμε και σήμερα αποδίδει καρπούς για όλους μας. Πώς βλέπετε το τελικό αποτέλεσμα, τους αντιπάλους σας? Σέβομαι όλους τους αντιπάλους που είναι στον αγώνα αυτό. Νομίζω ότι αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί θεωρώ ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα, είναι την επόμενη μέρα όλοι μαζί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην έχουμε αντιλήψεις παλαιοκομματικές στήρας διοίκησης και αντιπολίτευσης, γιατί η στήρα διοίκηση φέρνει και στήρα αντιπολίτευση όπως και το ανάποδο, και να δουλέψουμε όλοι μαζί, και το εννοούμε αυτό και το λέει και ο Δήμαρχός μας διαρκώς, για την αυριανή μέρα να θέσουμε τη Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα πρωτεύοντα ρόλο και να είναι ένας μοχλός ανάπτυξης όλη η πόλη για την ευρύτερη περιοχή μας και να ανοίξουμε τα σύνορα της πόλης μας ακόμη περισσότερο στο εξωτερικό. Και τέλος το στοίχημα, το μεγάλο στοίχημα των εκλογών και σε όλες τις εκλογές της χώρας μας είναι πώς θα καταφέρουμε την νεολαία να την σηκώσουμε από το κρεβάτι της εκεί την Κυριακή να πάει να ψηφίσει. Εσείς λοιπόν τι λέτε στους νέους, γιατί να ξυπνήσουν να έρθουν να σας ψηφίσουν? Νομίζω ότι ειδικά αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν με αυτές τις εκλογές και με τις εκλογές στο άμεσο μέλλον είναι ακριβώς οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα πάσχουν, είναι ξεκομμένοι από τον κοινωνικό ιστό και έχουν μια πλήρη απαξίωση για τα πολιτικά και κομματικά δρόμενα της χώρας. Νομίζω ότι θα ξαναβρούμε το δρόμο μας έξω βγαίνοντας από την κρίση σιγά σιγά. Σήμερα βιώνουμε τα πολύ πρώτα βήματα εξόδου από την κρίση και πρέπει και οι νέοι
πραγματικά να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να διεκδικήσουν τα δίκαιά τους, αλλά εγώ πάντα λέω ότι για να διεκδικείς κάτι πρέπει να μπορείς και πρέπει να συμμετέχεις. Άρα θα προέτρεπα τους πάντες να βγουν και να ψηφίσουν ό,τι αυτοί πιστεύουν ότι είναι καλύτερο για αυτούς, αλλά αν δεν το κάνουν αυτό, μετά δεν έχουν και δικαίωμα να έχουν και άποψη επί των θεμάτων.